Θέλω να αρχίσουμε αυτό το ζήτημα που έχει προκύψει με την απόφαση του ΣΤΕ και για να επειδή μας ακούνε, αφορά την μεταφορά αρμοδιοτήτων από τα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Θέση μας είναι η κατάργηση αυτών των ρυθμίσεων, το νόμο του 2019, του 3623 και του 3625, και να ανήκουν αποκλειστικά οι αρμοδιότητες στα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια. Έχουμε εκδώσει ανακοίνωση του ΚΚΕ, αναλυτική, σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Ως εκ τούτου, κύριε Υπουργέ, ζητάμε να αποσυρθεί το άρθρο 90 που προβλέπει μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Οικονομική Επιτροπή. Στο νομοσχέδιο, αποτελείται από 118 άρθρα, βαραίνουν 5 θέματα. Είναι η Δημοτική Αστυνομία, οι λαϊκές αγορές των περιφερειών Αττικής και Θεσσαλονίκης, η ρυθμίση για την παλακή άμυνα και η παραγραφή των παρακαταθέτων των ΚΑΠ στους Δήμους, που δεν άκουσαν να πούν τίποτα οι υπόλοιποι συγκητές, και κάποιες ρυθμίσεις για την εκλογική διαδικασία. Με τα άρθρα του πρώτου μέρους προβλέπει την συνολική αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας με αντικατάσταση των αρμοδιοτήτων και του τρόπου άσκησης. Το ΚΚΕ διαχρονικά έχει σταθεί απέναντι σε κάθε προσπάθεια που έγινε για τη δημιουργία και λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας. Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, η Δημοτική Αστυνομία δεν μετατρέπεται απλά σε ένα σώμα επιβολής διοικητικών προστήμων, αλλά αποκτά και τον κατασταλτικό και νομικό εξοπλισμό που θα επιβάλλει ακόμα και με συλλήψεις και με την εφαρμογή ποινικών διατάξεων το δόγμα νόμος και τάξη, και θα προωθεί τα συμφέροντα της αστής τάξης και στο επίπεδο των τοπικών κοινωνιών. Η ουσία της αναμόρφωσής της είναι ένα ισχυρό κατασταλτικό σώμα του αστικού κράτους, εξειδικευμένο για δράση στον χώρο της τοπικής διοίκησης. Πανεπιστημιακή αστυνομία, δικαστική αστυνομία, τώρα δημοτική αστυνομία, με αναβαθμισμένες κατασταλτικές αρμοδιότητες. Το ένα κατασταλτικό σώμα μετά το άλλο, αστυνομοκρατία, καταστολή και ευτραχισμός παντού. Προσλήψεις δημοτικών αστυνομικών με αυτόν τον χαρακτήρα και αντί να προσλάβετε εργαζόμενους που λείπουν πάρα πολύ στους Δήμους, διοικητικό προσωπικό, προσωπικό καθαριότητας και άλλους. Όσα κατασταλτικά σώματα και αν δημιουργήσετε, όση κρατική βία και αν χρησιμοποιήσετε, η εργατική και λαϊκή οργή που φουντώνει αργά ή γρήγορα θα μετατραπεί σε ποτάμι που θα ανατρέψει και την αντιλαϊκή πολιτική και το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα που υπηρετείτε. Ιδιαίτερα σημαντικό και χαρακτηριστικό για τον κατασταλτικό ρόλο που της επιφυλάσσει η κυβέρνηση είναι το άρθρο 5 του νομοσχεδίου, το οποίο αφορά τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας. Σε αυτό προβλέπει ότι θα φέρει ενδεικτικά αλεξίσφαιρο γυλαίκο, κλόμ, χειροπέδες, θα κάνει συλλήψεις ανακρίσεις και ούτω καθεξής. Κι άλλα. Σχετικά με την έκταση των αστυνομικών αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας, από τη γενικότητα της διατύπωσης άλλων διατάξεων, προκύπτει ότι η Δημοτική Αστυνομία έχει και εξουσία παρακολούθησης υπόπτων, ελέγχου ταυτοτήτων, επέμβασης αν κατά την περιπολή αντιληφθεί το όργανο ότι τελείται κάποιο αδίκημα, χωρίς όμως για αυτές τις αστυνομικές δραστηριότητές της να υπάρχει περιορισμός. Δεν αναφέρονται τα όπλα αυτά, ότι θα φέρουν όπλα, όμως καθόλου δεν αποκλείονται από τη διατύπωση της διάταξης, δεν το ομολογεί ανοιχτά στο νομοσχέδιο και επιδιώκεται να το περάσετε στα μουλοχτά για να μην προκαλέσετε αντιδράσεις. Συζητάμε το συγκεκριμένο ζήτημα μέσα σε ένα κλίμα όπου οι κρατικές δυνάμεις καταστολής αποθρασύνονται, τα περιστατικά κρατικής βίας και καταστολής πυκνώνουν και γίνονται όλο και πιο σοβαρά, και αυτό δεν είναι φυσικά τυχαίο. Εκδηλώνονται στο έδαφος της υπεράσπισης μιας οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής που γίνεται όλο και πιο εχθρική και βάρβαρη για το λαό και την νεολαία.
Η συζήτηση γίνεται σήμερα στη θλιβερή επέτειο της δολοφονίας από αστυνομικά πυρά, την εμψυχρό εκτέλεση του αδικοχαμένου 15χρονου μαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και την επόμενη της απόπειρας δολοφονίας πάλι από αστυνομικά πυρά του 16χρονου Ρωμά Κώστα Φρακούλη στη Θεσσαλονίκη, που υπερβολήθηκε από αστυνομικού στο κεφάλι επειδή δεν πλήρωσε βενζίνη αξίες 20 ευρώ και ο οποίος χαροπαλεύει μέχρι αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Η Δημοτική Αστυνομία με τις ρυθμίσεις γίνεται ένα χωριστό ένστολο σώμα με αυτονομία αποστολής και κατασταλτική κατεύθυνση μέσα στους ίδιους τους Δήμους, ανεξάρτητα από τη Λαϊκή Βούληση. Αποκόπτεται ως λειτουργία από τις τοπικές κοινωνίες και την παροχή των όποιων υπηρεσιών για τους πολίτες. Οι Δημοτικοί Αστυνομικοί αποβάλλουν εντελώς τα χαρακτηριστικά των δημοτικών υπαλλήλων και υπάγονται σε ένα ιδιαίτερο καθεστώς που προσομοιάζει με αυτό των στρατιωτικοποιημένων αστυνομικών μηχανισμών καταστολής. Έρχεται να εξυπηρετήσει τις αντιλήψεις για αστυνομοκρατία στην καθημερινότητα των πολιτών και γενικότερα στην οικονομική και κοινωνική ζωή που επιδιώκουν η κυβέρνηση αλλά και οι δήμαρχοι που στηρίζουν την καπιταλιστική ανάπτυξη. Με το νομοσχέδιο, ο κάθε εργαζόμενος βρίσκεται κάτω από τον άμεσο έλεγχο του Δημοτικού Κατασταλτικού Μηχανισμού, με τις ποινικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται. Αποτελεί συνέχεια στην κατεύθυνση της συμμετοχής των τοπικών διοικήσεων στους ευρύτερους σχεδιασμούς ενάντια στη ριζοσπαστικοποίηση. Να θυμίσουμε εδώ πως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με εκπροσώπους της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης και τους συντονιστές προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διακήρυξη της Αθήνας για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και τις τοπικές στρατηγικές και πρωτοβουλίες για τον έλεγχο της νεολαίας των εργαζομένων. Η Δημοτική Αστυνομία γίνεται ένα ακόμα όργανο προώθησης της πολιτικής των αστικών κυβερνήσεων και της στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον έλεγχο, την ενσωμάτωση και την καταστολή του λαού. Το ΚΚΕ στέκεται κατηγορηματικά απέναντι στη λειτουργία αυτού του θεσμού. Όλες οι αρμοδιότητες που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία της πόλης να ανήκουν στις διοικητικές υπηρεσίες των Δήμων και τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι και ο λαός δεν έχουν ανάγκη από ένα ακόμη κατασταλτικό σώμα, όπως αυτό που διαμορφώνεται με το νομοσχέδιο, για να τους επιβάλλει την αντιλαϊκή πολιτική και τα βάρβαρα μέτρα των κυβερνήσεων. Έχει ανάγκη από άλλη φιλολαϊκή πολιτική και μέτρα ανακούφισης στα οξυμένα προβλήματά τους. Έχουν ανάγκη από μια άλλη τοπική αυτοδιοίκηση και συνολικά από ένα άλλο κράτος αυτό της εργατικής εξουσίας που θα υπηρετούν πραγματικά τα δικά τους συμφέροντα και θα ικανοποιούν τις δικές τους σύγχρονες ανάγκες. Ψηφίζουμε λοιπόν κατά σε όλα τα άρθρα που αφορούν τη Δημοτική Αστυνομία. Για τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου που αφορούν την είδηση φορέων λειτουργίας λαϊκών αγορών, το δεύτερο ζήτημα δηλαδή που έχουμε να θέσουμε στην καταρχήν συζήτηση. Έρχεται να συγκεκριμενοποιήσει τις διατάξεις του νόμου 48-49 του 2021. Ο συγκεκριμένος νόμος έχει δημιουργήσει ένα ακόμα πιο αντιδραστικό και αντιλαϊκό πλαίσιο λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου γενικά και των λαϊκών αγορών ειδικότερα. Και αυτό γιατί δημιουργεί ένα ακόμα πιο αυστηρό πλαίσιο επιχειρηματικής λειτουργίας των λαϊκών αγορών που θα λειτουργήσει αντικειμενικά σε βάρος ενός σημαντικού τμήματος επαγγελματιών που λόγω οικονομικών δυσκολιών θα δυσκολευτούν να προσαρμοστούν στις νέες πιο απαιτητικές προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματός τους. Περιορίζει και τα τελευταία ψήγματα προστασίας των πιο ευάλωτων ομάδων, παραγωγών και επαγγελματιών. Οι ρυθμίσεις που έρχονται ικανοποιούν τους μεγαλοπαράγοντες της Γενικής Ομοσπονδίας Παραγωγών, Επαγγελματιών και Βιομηχανικών Ειδών Λαϊκών Αγορών Ελλάδος και των Ομοσπονδιών Παραγωγών, όπως προκύπτει και από τα υπομνήματα και τις συναντήσεις που είχαν την προηγούμενη περίοδο με κυβερνητικούς παράγοντες.
Προωθεί τη λειτουργία του νέου φορέα με την παραπέρα ενίσχυση των ιδιωτικο-οικονομικών κριτηρίων. Θα στηρίζεται στη λογική του κόστους-οφέλους με αποτέλεσμα να εκτοπίσει από τους πάγκους των λαϊκών αγορών χιλιάδες φτωχούς λαϊκατζίδες, παραγωγούς και μεροκοματιάριδες για να παραδοθούν οι λαϊκές αγορές στους μεγαλεμπόρους και στις αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ, να γιγαντωθούν οι πιο ισχυροί, αφού όλα θα μπορούν να ρυθμίζονται με βάση το μερίδιο που θα έχει ο καθένας στην αγορά. Η σημερινή διεύθυνση λαϊκών αγορών είναι ένας αμιγός κρατικός, ελεκτικός και αδειοδοτικός μηχανισμός. Με τη μετατροπή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, αυτός ο ελεκτικός μηχανισμός θα μετατραπεί σε εργαλείο του Διοικητικού Συμβουλίου και θα εργοδοτεί σε αυτό. Με λίγα λόγια, ο ελεγχόμενος θα είναι ταυτόχρονα και ελεγκτής και ο ελεγκτής θα ελέγχεται από τον ελεγχόμενο. Άρα αντιλαμβάνεται ο καθένας το καθεστώς των παρεμβάσεων, της αυθαιρεσίας, της ανυπαρξίας λογοδοσίας. Αυτό διότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι υπεύθυνο για όλα τα υπηρεσιακά θέματα και όλες τις διοικητικές πράξεις, άδειες, εντολές ελέγχου, επιβολή προστήμων, προκήρυξη θέσεων ευθύνης, προσοντολόγιο, καθηκοντολόγιο, μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης κτλ. Η εξέλιξη αυτή αντικειμενικά χτυπάει, όπως είπαμε και παραπάνω, και τους μικρούς εμπόρους και πολιτές. Με βάση τα παραπάνω, ψηφίζουμε κατά επίσης όλα τα άρθρα που αφορούν την είδηση φορέων λειτουργίας λαϊκών αγορών, καθώς τις συνέπειες των αλλαγών αυτών θα τις πληρώσουν εργαζόμενοι και μικροεπαγγελματίες. Στηρίζουμε την ύπαρξη φορέα διαχείρισης των λαϊκών αγορών υπό την ευθύνη του Υπουργείου. Και αυτό, κατά τη γνώμη μας, αποτελεί αναγκαιότητα. Σε αυτά τα πλαίσια μπορούν να υπάρχουν αντίστοιχα και εξειδικευμένες υπηρεσίες στις περιφέρειες και όπου αλλού χρειάζεται, ώστε να διαχειρίζονται την έκδοση και την ανανέωση των αδειών, να στηρίζουν τη λειτουργία των λαϊκών αγορών με κάθε απαραίτητη υπηρεσία, οριοθέτηση χώρων, καθαριότητα, τουαλέτα κτλ. Απαραίτητη προϋπόθεση, ωστόσο, είναι να απορριφθούν τα κάθε είδους ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και προφανώς να διευρυνθεί η χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τρίτο θέμα, για τη στελέχωση θέσεων προϊσταμένων της παλαϊκής άμυνας. Το κόμμα μας στη συζήτηση για την παλαϊκή άμυνα στη Βουλή τη δεκαετία του 80 τάχθηκε κατά. Καταψήφισε επίσης το νόμο 1998 για την παλαϊκή άμυνα. Ως κόμμα πιστεύουμε ότι είναι υποκριτικός ο ισχυρισμός των αστικών κυβερνήσεων ότι ο νόμος για την παλαϊκή άμυνα είναι για την υπεράσπιση των συνόρων από την εξανατολών απειλή. Η ένταξη της χώρας σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εμπλοϊκοί στεμπεριστικά σχέδια προσδιορίζουν τη διάταξη, τον εξοπλισμό, αλλά και τα δόγματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, μεταξύ άλλων και για να καταστήνουν λαϊκά κινήματα. Παράλληλα, το ΝΑΤΟ προωθεί τη διχοτόμηση στο Αιγαίο, ενώ δεν αναγνωρίζει σύνορα. Στην ίδια κατεύθυνση, δεν ενισχύει την αμυντική ικανότητα της χώρας η διατήρηση αμερικανοτοϊκών βάσεων και πυρηνικών στο έδαφος της, όπως και η γενικότερη εξωτερική πολιτική της χώρας. Ουσιαστικά και με βάση την παρούσα συγκυρία, οργανώνεται παλαϊκή άμυνα για να αντιμετωπιστούν τυχόν επιθέσεις αντιπίνων αντίπαλων αντιπυρηνικών δυνάμεων στις αμερικανοτοϊκές βάσεις, πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και πολιτικές υποδομές φιλοξενίας τους στην Ελλάδα. Ακόμα την άμυνα της χώρας υπονομεύει η πολιτική ουσιαστικής εγκατάληψης των ακριτικών περιοχών και ιδιαίτερα του Ανατολικού Αιγαίου, καθώς και η ανταγροτική πολιτική των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, και σε σχέση με την εφαρμογή στην πράξη της παλαϊκής άμυνας, είμαστε αντίθετοι και με επιμέρους προβλέψεις του ισχύοντος νόμου. Εμείς λέμε ότι η συμμετοχή του λαού να μην είναι υποχρεωτική και να αφορά άντες 18-55 και όχι 60 ετών. Δεν είναι αποδεκτή καμιά συμμετοχή ούτε εθελοντική γυναικών και παιδιών κάτω των 18 ετών. Η τοποθέτηση αποστράτων σε θέσεις που κάλλιστα θα μπορούσε να ανταποκριθεί πολιτικό προσωπικό κουμπώνει ακριβώς με όλα όσα ισχυρίζεται το κόμμα μας για την εμπλοκή της χώρας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης με ευθύνη των αστικών κυβερνήσεων και κομμάτων.
Εκτιμούμε επίσης ότι δεν πρέπει οι περιφέρειες και οι δήμοι να φέρουν την ευθύνη και να συμμετέχουν στην παλαιακή άμυνα. Μπορεί μόνο σε συνθήκες πολέμου να βοηθούν τον λαό, όπως να συνεργάζονται με κοινωνικούς επαγγελματικούς φορείς και σωματεία εργαζομένων στα πλαίσια της εθελοντικής προσφοράς υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες. Να μεριμνούν για επισκευή και καθαριότητα καταφυγίων που έχουν οριστεί από το κράτος. Να παρέχουν στοιχεία και να συντονίζουν την αποκατάσταση καταστραμμένων δικτύων, παραδείγματος χάρη ίδρυυσης. Το τέταρτο θέμα είναι η κεντρική ευθυντελή σπόρη. Κύριε Υπουργέ, με το συγκεκριμένο άρθρο παραγράφεται παρακρατημένους σπόρους στον ΟΤΑ από τους ΚΑΠ, όπως αυτοί έχουν οριστεί με βάση τα άρθρα 259 και 260 του νόμου Καλλικράτη που ορίζει ακριβώς ποιοι είναι αυτοί οι θεσμοθετημένοι πόροι που δεν έχω χρόνο να τους αναφέρω. Ο νόμος όριζε επίσης ότι η απόδοση των ανωτέρων εσόδων από τον τακτικό προϋπολογισμό γίνεται σε ισόποσες μηνιαίες προκαταβολές βάσει των προεκτιμόμενων εσόδων του και η τελική καθάριση γίνεται με βάση τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Με τη διάταξη που φαίνεται ορίζεται ότι η παραπάνω διάταξη δεν εφαρμόζεται για τα έτη 2016 και εφεξής και για όσο χρόνο ισχύει η παράγραφος 4 του άρθρου 38 του νόμου 3986 του 2011, δηλαδή το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, μνημονιακός νόμος που όριζε ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 3.400 εκατομμυρίων το ποσό στους ΚΑΠ προς τους Δήμους. Έτσι αλλάζεται λοιπόν τη ρύθμιση και ορίζεται τι, ότι οι τελικές αποδόσεις εσόδων από το τακτικό προϋπολογισμό ΣΟΤΑ στα αντίστοιχα οικονομικά έτη λογίζονται τα ποσά που αποδόθηκαν με προκαταβολές βάσει των προεκτιμόμενων και όχι των απολογιστικών εσόδων ανά έτος. Αλήθεια, τι λέει η ΚΕΔΕ γι' αυτό? Στο συνέδριο πριν από λίγες μέρες δεν σας έλεγαν να αποδοθούν τα παρακρατημένα στους Δήμους? Αυτό σας έλεγα. Τώρα έχει συμφωνήσει με αυτή τη ρύθμιση που κάνετε εσείς εδώ σήμερα, που παραγράφετε όλα αυτά σε βάρος των Δήμων που δεν θα γίνουν έργα. Δεν θα δω. Το ξέρω, δεν θα δω. Μα αυτό λέτε. Αυτό λέτε εδώ. Δεν το δώσατε. Τώρα, όσον αφορά για την εκλογική διαδικασία, στο άρθρο 102 έχουμε παρατηρήσεις και αν δεν τις κάνετε αποδεκτές, κύριε Υπουργέ, δεν θα την ψηφίσουμε. Γιατί τι λέει, ορίζει την υποχρέωση των κομμάτων να παραδώσουν στο Υπουργείο Εσωτερικών τα ψηφοδέλτια για να ψήσουν οι Έλληνες του εξωτερικού 5 μέρες μετά την ανακοίνωση των συνδυασμών. Χρόνο ζωή πολύ λιγότερο από ό,τι το πρόβλημα ο νόμος 46-48-21. Ε, δεν τον. Πώς δεν θα προφτάσετε, λίγο πιο μπροστά, όπως όσο ορίζει ο χρόνος. Θα γίνουν εκλογές τώρα σύντομα, δηλαδή. Κύριε Κατσιάτση. Κύριε Κατσιάτση. Αλλά νομίζω ότι εδώ ο χρόνος είναι πολύ λίγος και εμείς ζητάμε εδώ να επανέλθει αυτός, τουλάχιστον αυτός ο χρόνος που υπήρχε στον νόμο. Επίσης, το θέμα αυτό των δαπανών και του εφοδιασμού, ναι, εσύ και για τις ευρωεκλογές. Και το άρθρο 105 και 107 που αφορούν το ασυμβίβαστο υπαλλήλων δήμων και νομικών προσώπων, νομίζω ότι εδώ ουσιαστικά το καταργείται, κάτι που δεν είμαστε σύμφωνοι, καταργείται το ασυμβίβαστο και για τις δημοτικές και για περιφερειακές εκλογές και εμείς δεν θα ψηφίσουμε τα παρόντα άρθρα. Υπάρχει το άρθρο που είπαν για τους μουσικούς, εδώ κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι η δεύτερη παράγραφος μπορεί να παραλυφθεί. Είναι εισόδημα από παροχή εργασιών. Είναι δεδουλευμένα δηλαδή των εργαζομένων. Βέβαια, ο Σιλακάκης είπε αυτός ότι πρέπει να παραδώσει 10%. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά όμως αφαιρείται δηλαδή από τα δεδουλευμένα τους 10%. Τι σχέση έχει κάνει η συμβάση? Δούλεψαν οι εργαζόμενοι, αυτοί δεν έχουν οι εργαζόμενοι. Και νομίζω ότι πρέπει να παραλυφθεί η δεύτερη παράγραφος και να παραδοθούν συνολικά τα δεδουλευμένα, να μην καταλογιστούν δηλαδή στους εργαζόμενους αυτά που αναφέρονται στο άρθρο αυτό το 94.